πολύ που ήρθατε εδώ απόψε. Πράγματι, οι τελευταίες νύχτες της Αθήνας είναι λίγο μοσχοβίτικες. Συμβαίνει κάτι σχεδόν μεταφυσικό με τον Ταρκόφσκι. Θυμάμαι μια φορά που βλέπαμε ένα φίλο να δούμε ένα αφιέρωμα που γίνονταν εδώ και χρόνια σε έναν κινηματογράφο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ο καιρός ήταν καλός. Αλλά όταν βγήκαμε όμως έριχνε καρεκλοπόδαρα. Είναι φαίνεται ότι καμιά φορά και ο καιρός συμφωνεί με κάποιες μεγάλες δημιουργίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ απόψε μαζί μας και έχουμε τη χαρά να έχουμε μια πολύ ωραία συντροφιά η οποία προέκυψε, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, προέκυψε ας πούμε εκ των πραγμάτων, αλλά είναι νομίζω διαλεχτή όλοι. Να σας παρουσιάσω λοιπόν πρώτα τους ανθρώπους και μετά θα σας πω δύο λόγια. Αριστερά μου είναι ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρης. Το ξέρετε ίσως κάποιοι, είναι ζωγράφος. Δεν λέω αγιογράφος, έτσι, ζωγράφος. Ζωγράφος. Από χρόνια βρίσκεται σε ένα διάλογο, θα λέγει κανείς, με αυτό που λέμε κινηματογραφική εικόνα. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε να μας πει κάποια πράγματα με αφορμή το έργο του Ανδρέη Ταρκόφσκι, βεβαίως. Ακόμα πιο αριστερά είναι ο Ευθύμης ο Χατζής, παλαιός φίλος και σκηνοθέτης και δάσκαλος τα τελευταία χρόνια. Διδάσκει δηλαδή στη σχολή κινηματογράφου. Έχει κάνει μια ιδιαίτερη εργασία πάνω στο έργο του Ανδρέη Ταρκόφσκι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που βρίσκεται εδώ μαζί μας, είναι ότι δημιουργικά έχει μια συνομιλία με τον μεγάλο Ρώσο δημιουργό και θα έλεγα ότι έχει και μια κατά κάποιο τρόπο πνευματική συγγένεια. Και ακόμα πιο αριστερά είναι ο Νίνος Φένεκ Μικελίδης, γνωστός σας φαντάζομαι στους πιο πολλούς, κριτικός κινηματογράφου, από τα παλαιά στελέχη της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου και σήμερα είναι αντιπρόεδρος. Ο Νίνος, εκτός που είναι υπεύθυνος για το τελευταίο αφιέρωμα του στον Ανδρέη Ταρκόφσκι στην Αθήνα, που έγινε στα πλαίσια του τελευταίου πανοράματος. Για το αφιέρωμα αυτό τυπώθηκε και αυτός ο κατάλογος εδώ της ΠΕΚ για τα 40 χρόνια της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, αφιερωμένος στον Ανδρέη Ταρκόφσκι, με κείμενα για όλες τις ταινίες του και κάποια ακόμα κείμενα. Ένα μικρό, ας πούμε, βιβλιαρίδιο για να τιμηθούν τα 30 χρόνια από το θάνατο του σκηνοθέτη ποιητή. Να σας πω επίσης ότι έχω την εντύπωση ότι σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο είναι 29 Δεκεμβρίου. Το ρωσικό δηλαδή ημερολόγιο. Οπότε βρισκόμαστε κοντά στη μνήμη της κοιμήσεως του σκηνοθέτη, του θανάτου του, και ελπίζω να μπορέσουμε να πούμε ένα-δύο πράγματα που ίσως συγκινήσουν κάποιους, γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει ένα κινηματογραφικό έργο, ένα έργο τέχνης, παρά να συγκινεί. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω μιλώντας για μερικές παρεξηγήσεις που πιθανόν υπάρχουν γύρω από το έργο του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη. Αφενός το ίδιο το όνομά του είναι ένας μύθος πια, ένας πραγματικός μύθος του κινηματογράφου. Κάποια στιγμή με ρώτησε ένας φίλος, δηλαδή αν σκεφτόσουν 10 σκηνοθέτες του κινηματογράφου θα έβαζες και τον Ταρκόφσκι μέσα. Και του λέω και 5, να σκεφτόμουν θα τον έβαζα. Και δεν είναι βέβαια μια εξυπνάδα δική μου, ενός κριτικού ας πούμε. Αλλά ο σεβασμός που δείχνουν όλοι οι ομοτεχνοί του, που έδειξαν όλοι οι ομοτεχνοί του, νομίζω ότι είναι το καλύτερο πιστήριο για αυτήν τη θέση. Αλλά τι είναι τάχα όμως ένα σκηνοθέτης κινηματογράφου, τι είναι ένα κινηματογραφικό έργο. Ο ίδιος ο Ταρκόφσκι σε αρκετές περιπτώσεις και στη συνέντευξη που παρουσιάζουμε σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι είναι προβληματισμένος απέναντι ακόμα και στους διαβασμένους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούσε και στους οποίους άρεσαν οι ταινίες του και του λέγανε ωραία πράγματα για τις ταινίες του. Κουβεντιάζοντας όμως διαπίστωνε ότι οι άνθρωποι αυτοί
πολύ λίγο καταλάβαιναν τι είναι πραγματικά ο κινηματογράφος. Η μία λοιπόν, το ένα πράγμα που θα πρέπει κανείς να σκεφτεί είναι τι είναι πράγματι ο κινηματογράφος. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβει γιατί ο Αντρέι Ταρκόφσκι είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αυτή την τέχνη. Το άλλο έχει να κάνει με την ίδια του τη στάση. Θα λέγει κανείς ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση θέλει να αγνοήσει τελείως την πνευματική του ταυτότητα, η οποία είναι όχι μόνο σαφής, αλλά νομίζω εξόφθαλμη. Και στο μαρτυρολόγιο, παρότι η έκδοση σε μερικά σημεία δεν βοηθάει για να το καταλάβει κανείς, είναι πολύ σαφής η πνευματική μήτρα που γέννησε αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν μιλάω για την Ορθόδοξη Εκκλησία με έναν, ας πούμε, καθεστωτικό τρόπο, ας πούμε, αλλά μιλάω για την Ορθόδοξη πνευματικότητα την οποία κουβαλάει και αυτός και συνεχίζει μια μεγάλη παράδοση που υπάρχει στη Ρωσία, που ξεκινάει ακριβώς με την μετάφραση των ιερών κειμένων στα ρωσικά. Μην ξεχνάμε ότι η ρωσική φιλολογία, τα ρωσικά γράμματα ξεκίνησαν με τις μεταφράσεις από τα ελληνικά του Ευαγγελίου και του Ψαλτηρίου. Ο Ταρκόφσκι λοιπόν είναι σε αυτή τη γενεαλογία, σε αυτή την πνευματική παράδοση. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι τόσο ευφυής για να το καταλάβει βλέποντας τις ταινίες του. Αλλά από την άλλη πλευρά, είπα για τη μία πλευρά η οποία τίνει να αγνοεί αυτή την πνευματική στάση, την οποία την εξηγεί πολύ καλά και στη συνέντευξη αυτή. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και μία τάση, θα έλεγα έτσι, φιλορθόδοξη ή ορθόδοξη, που γενικά τίνει να βλέπει στα έργα τέχνης ένα είδος κηρύγματος. Τα έργα τέχνης, όπως είναι και μια ταινία, έχουν την ιδιοτροπία να είναι άχρηστα, δηλαδή μη χρήσιμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα λουλούδι δεν τρώγεται, αλλά μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς λουλούδια. Δηλαδή, από την πλευρά του πρακτικού βίου, ένα λουλούδι μπορεί να μην έχει και μεγάλη αξία, όσο θα είχε, ας πούμε, ένα καρβέλι ψωμί, προφανώς, έτσι. Αλλά αυτή είναι ακριβώς και η αξία ενός έργου. Δεν κάνει κήρυγμα με μια έννοια, ας πούμε, στρατευμένη. Ο ίδιος άλλωστε απεχθανόταν τις στρατεύσεις, είτε στην αριστερά είτε στη δεξιά, και όπως κάθε σοβαρός καλλιτέχνης, απεχθανόταν και την πολιτική ορθότητα βεβαίως και όλα αυτά τα πρέπει που πρέπει ένα έργο σήμερα να πληρεί για να βγει και να κυκλοφορήσει και να χρηματοδοτηθεί. Η μεγάλη καλλιτέχνη ήταν επίσης μεγάλη φανατική, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ήταν καταρχάς φανατική της τέχνης τους. Και ο Ταρκόφσκι υπήρξε και αυτός ένας φανατικός, αναπότρεπτα. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες παρεξηγήσεις που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Και κυρίως, βέβαια, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το έργο για το οποίο μιλάμε σήμερα, θα πρέπει να δούμε τις ταινίες του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αν κάποιος, ας πούμε, σκεφτεί ότι οι ταινίες αυτές μπορεί να είναι δύσκολες, εγώ θα σας έλεγα ότι δείτε, αν θέλετε να δείτε μια ταινία του Ταρκόφσκι, ή αν τη δείτε για πρώτη φορά πιθανόν, δείτε ότι όπως θα την έβλεπε ένα μικρό παιδί, χωρίς να σκέφτεστε τίποτα. Αφαιθείτε στις εικόνες, στην αλληλουχία των εικόνων, στους ήχους, σε όσα γίνονται στην σκοτεινή αίθουσα μπροστά στην οθόνη και είμαι σίγουρος ότι αν διαθέτετε έστω και αν έχετε στην καρδιά σας έστω και ένα μικρό μέρος της αθωότητας διατηρήσει, θα βγείτε στο τέλος πράγματι συγκινημένοι. Δεν έχει σημασία πάντοτε να καταλαβαίνουμε ο κύριος Νίνος Φένεκ Μικελίδης, εκτός ότι είναι ένας κριτικός ο οποίος έζησε τις ταινίες του Αντρέι Ταρκόφσκι ως ταινίες πρώτης προβολής, έγραψε για αυτές, για κάποιες μάλιστα ακόμα και πριν παιχτούν στην Ελλάδα, όπως για το Αντρέι Ρουμπλιόφ νομίζω. Και για το Ρουμπλιόφ και για τα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Και τα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Αλλά επίσης είχε και την τύχη να τον συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ο κύριος Μικελίδης από πάρα πολλά χρόνια παρακολουθεί όλα τα διεθνή φεστιβάλ
και έχει τύχει να τον συναντήσει. Έχει συναντηθεί λοιπόν με τις ταινίες του από πολύ νωρίς, από όταν οι ταινίες αυτές ήταν απλώς ταινίες που παίζονταν στις αίθουσες ή δεν παίζονταν κάποιες από αυτές γιατί υπήρχαν προβλήματα για την προβολή τους. Αλλά και τον συνάντησε και σε ηλικία που ήταν ακόμα και εκείνος ένας νέος δημιουργός με τα ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να έχει ένας νέος δημιουργός. Γι' αυτό λοιπόν τον παρακαλέσαμε να μας μεταδώσει λίγο αυτή την εμπειρία του αφού μας πει πρώτα έτσι κάποια λόγια για τις ταινίες ως περισσότερο θα έλεγα όχι ειδήμων αλλά ως ένας θεατής που με τα χρόνια έχει γίνει ίσως λίγο πιο προσεκτικός στις ταινίες γιατί αυτό είναι ένας κριτικός, δεν είναι ένας ειδήμων του κινηματογράφου, είναι και αυτός ένας θεατής. Απλώς έχει μάθει να προσέχει κάποια πράγματα που πιθανόν κάποιος θεατής που με μια πρώτη ματιά δεν τα βλέπει. Ναι, εντάξει, όπως δεν θα μιλήσω για τις ταινίες μία-μία, υπάρχει και το βιβλίο εδώ της ΠΕΚ, όπου όλες οι ταινίες παρουσιάζονται αναλυτικά. Υπάρχει και η δική μου κριτική που είχα γράψει τότε για το Ρουμπλιό, αρκετά μεγάλη. Εκείνο που θέλω να πω για τις ταινίες, αρχικά καλά ήμουν στο Λονδίνο, σπούδαζα όταν προβλήθηκαν τα παιδικά χρόνια του Ιβάν αμέσως μετά τις Κάνες και ήμουν ανάμεσα στο φεστιβάλ του Λονδίνου τότε, ήταν από τα πρώτα φεστιβάλ που έγιναν εκεί και όλους μας είχε εντυπωσιάσει αυτή η απλότητα σε αυτήν την ταινία διότι υπάρχουν τα θέματα που θα δούμε και στις επόμενες ταινίες αλλά δεν υπάρχει αυτό το ίσως να είναι αυτό η έρευνα ή το περισσότερο ας πούμε το πιο πνευματικό που υπάρχει στις επόμενες ταινίες και αυτή η ανατροπή στους κανόνες. Υπάρχει βέβαια το πνευματικό ήδη μέσα αλλά όχι με την ένταση που θα δούμε στις επόμενες ταινίες. Αυτό μου έκανε εντύπωση μετά έτσι που το σκέφτηκα ενώ ερχόμουν είναι ότι αυτή η πρώτη του ταινία τελικά είναι ένα παιδί που θυσιάζεται στον πόλεμο για κάτι καινούριο, για μια αλλαγή προς το καλύτερο. Όπου η τελευταία του ταινία, η θυσία πάλι είναι μια θυσία, εδώ ο πατέρας θυσιάζεται για να ζήσει το παιδί, είναι μια ανατροπή θυσιών. Αλλά αυτή η θυσία υπάρχει μέσα στις ταινίες του, η προσπάθεια, δηλαδή για κάτι καινούριο που χρειάζεται θυσία, χρειάζεται πόνος, που υπάρχει σε όλες τις ταινίες αυτό πόνος, ένα βασανιστήριο εσωτερικό της ψυχής και μια λύτρωση, όπου μάλιστα έχει μιλήσει τη δεύτερη φορά που τον είδα, από μαζί με όλους τότε στις Κάνες ήταν όταν και με την νοσταλγία και με τη θυσία που ήταν και η τελευταία του ταινία που μίλησε ακριβώς και ο ίδιος διατηλήρωση μάλιστα για την νοσταλγία μίλησε ότι είναι ελληνική λέξη και μετά αναφέρθηκε και στην αρχαία τραγωδία στους τραγουδούς που του είχαν συγκινήσει κλπ. Και για τη λύτρωση μίλησε τότε σε αυτή στη συνέντευξη τύπου όπου είχα βρεθεί κι εγώ και βέβαια μίλησε πια και ενάντια στη Σοβιετική Ένωση που δεν μπορούσε να μιλήσει την πρώτη φορά που το συνάντησα, θα σας πω λίγο αργότερα, όταν ετοίμαζε τον Αντρέ Ρουμπλιόφ και έβρισκε προβλήματα. Αλλά τότε μίλησε ότι αυτή η πνευματικότητα που δεν υπάρχει στην δυτική κοινωνία, έλεγε που δεν υπάρχει και την κατέστρεψε και η Σοβιετική Ένωση με τη στάση αυτή που υπήρχε. Με τις αλλαγές που έγιναν εκεί που περίμεναν άλλου τύπου αλλαγές με την Επανάσταση. Εγώ η πρώτη επαφή μαζί του ήταν στο φεστιβάλ της Μόσχας. Πήγα και εγώ νεαρός τότε, ήταν από τα πρώτα φεστιβάλ. Ήταν μάλιστα ένα σημαδιακό φεστιβάλ και είχε πολύ πρόσωπα. Ήταν ο Φελίνη με την Τζουλιέτα Μασίνα, παρουσίαζε το 8.30. Ήταν ο Ιβ Μοντάν με την Σιμόν Ντε Ποβουάρ, ήταν ο Στάνλεϊ Κρέμερ, είχε την ταινία του τότε και το θεωρούσαν οι Ρώσοι τον πιο φιλελεύθερο σκηνοθέτη Αμερικανό και τον τιμούσαν ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο και από το Φελίνη θα πρέπει να πω γιατί όταν πήρε το βραβείο το πήρε το 8.30 στο τέλος του φεστιβάλ και εξέπληξε τους Ρώσους οι οποίοι βγήκαν και κάναν ανακοίνωση ότι ναι είναι πολύ ωραία ταινία και καταλαβαίνουμε αλλά είναι έτσι έχει μια αυτή πολύ προσωπική και είναι ένα τεκατάνς. Ελπίζουμε αυτό στο μέλλον να ασχοληθεί περισσότερο με τον άνθρωπο, με την κοινωνία κλπ. Και καταλαβαίνουμε, αλλά εικαστικά είναι ωραία ταινία και πήγαν να δικαιολογηθούν γιατί πήρε το βραβείο, γιατί η Κριτική Επιτροπή ήταν διεθνής και δεν πέρασε το θέμα αυτό που προωθούσαν τότε του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και του ήρωα του θετικού κλπ. Που ήθελαν οι Ρώσοι την τότε εποχή. Αν και ακόμα πρέπει να πω, ήταν εποχή όπου είχε αναλάβει ο Κρουτσόφ
διακυβέρνηση της χώρας και είχε αρχίσει μια αλλαγή, δεν προσέξε το φιλελεύθερο. Μάλιστα θυμάμαι πήγαμε, εγώ πήγα στη Μόσχα, κάναμε παρέα και με τον με την Αλίκη τη Γιωργούλη και τον Αλεξανδράκη, γνωριστήκαμε στο αεροπλάνο και είμαστε εκεί μια παρέα Έλληνες 6-7 και είμαστε όλοι μαζί. Και μάλιστα μια μέρα πήγαμε σε ένα από τα πάρκα όπου ο Γευτούσενκο απάγγελε και μάζευε τον κόσμο. Δηλαδή περίμεναν όλοι να γίνει μια αλλαγή και ίσως μέσα σε αυτό το πνεύμα έγινε και η πρώτη του ταινία, τα παιδικά χρόνια του Ιβάν, γιατί και εκεί δεν έχει τον θετικό ήρωα, είναι ένα παιδί που μπαίνει στον πόλεμο και σκοτώνεται στο τέλος. Δηλαδή ήταν ενάντια σε αυτά που ήθελαν καταρχήν να δώσουν οι Ρώσοι, αλλά επειδή με αυτή την απλότητα και πόλεμο γύρω, πέρασε. Όπως ένα βράδυ είμαστε στο ξενοδοχείο που μέναμε, λεγόταν το Μοσκβά, που ήταν απέναντι από το Κρεμλίνο και εκεί έμεναν όλοι οι φιλοξενούμενοι του φεστιβάλ. Και ήταν το μόνο ξενοδοχείο που είχε στον 7ο όροφο έναν μπαρ που έμενε αργά το βράδυ μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν το μόνο στη Μόσχα που έμενε τόσο αργά. Και ερχόντουσαν όλοι οι Ρώσοι σκηνοθέτες, που ήθελαν λίγο να βγουν έξω και να περάσουν και να μας γνωρίσουν και όλα, ή να κάνουν παρέα με διάφορους. Ερχόταν ο Μιχαήλ Ρομ, άλλος κατατρεγμένος της εποχής. Ερχόταν ο Τσουχράι. Και ένα βράδυ που καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε με μια που μας μετέφραζε, ήταν η σύνοδός μας. Και όπου πήγαινε μαζί μας και μας εξηγούσε διάφορα, αλλά είμαστε και υπό κάποιο είδους επιτήρηση, ας πούμε. Μας λέει στο τραπέζι, εκεί κάθεται και ο Ταρκόφσκι, αν θέλετε να του μιλήσετε. Λέμε και η Γιωργούλη και λοιπά. Μου λέει βεβαίως, έρθαν εδώ και του φώναξε και τον έφερε και κάθισε εκεί κοντά μας. Ήταν 22 χρόνια, 23, φαντάζομαι. Μόλις είχε τελειώσει το. Είχε παιχτεί τα παιδικά χρόνια του Ιβάν στις Κάνες και είχε γίνει έτσι η πρώτη διασημότητα. Και αρχίσαμε να τον ρωτάμε τι ετοιμάζεις και λοιπά. Ήταν πολύ όμως έτσι συγκρατημένος, ντροπαλός, δεν μιλούσε πολύ, με το ζόρι έβγαζες κάποιες λέξεις. Και μας λέει ετοιμάζω ένα, ξέρετε, για ένα ζωγράφο. Μα ποιος είναι και λοιπά, είπε ρουλό και είπε, ανάφερε ότι είναι και Έλληνας και αμέσως ενδιαφερθήκαμε όλοι. Λέει πώς πάει, τι γίνεται, λέει ακόμα το γράφω, λέει έχω συναντήσει προβλήματα γιατί δεν αρέσει το σενάριο εκεί που το υπέβαλα και πρέπει να κάνω αλλαγές και σκέφτομαι πώς θα το περάσω, λέει τι θα κάνω. Λέει τι είναι τα προβλήματα, λέει και το προβλήμα είναι ότι θέλω να δώσω όλο το ρεαλισμό της εποχής που υπήρχε μια ομότητα, μα η ταινία όταν την έχετε δει φαντάζομαι περισσότερο, έχει πράγματι μια πολύ ομότητα έντονη μέσα. Ίσως είναι και ένα σχόλιο πάνω σε άλλα πιο πρόσφατα για την εποχή θέματα. Και έβρισκε αυτή την αντιμετώπιση, λέει θα δω τι θα κάνω και λοιπά, αυτά. Βέβαια μετά που όταν είδαμε ταινία, εγώ την είδα ταινία στη Λονδίνο μετά, γιατί πήγα πίσω για κάποιες μέρες. Στη διάρκεια της δικτατορίας ήμασταν στο Λονδίνο για μέρες, 8 χρόνια κάναμε εκεί πέρα με τη γυναίκα μου. Και πάλι βγήκε στις αίθουσες. Μάλιστα στις αίθουσες πρώτη φορά βγήκε στο φεστιβάλ του Λονδίνου, παίχτηκε ολόκληρη η ταινία χωρίς σκοψίματα, γιατί η ταινία είναι πολύ μεγάλη διάρκεια, 200 τόσα λεπτά. Οι Ρώσοι όμως δεν την άφησαν στο εξωτερικό. Επέτρεψαν να βγει μια άλλη μικρότερη σε διάρκεια κόπια που ήρθε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Διανεμήθηκε αρχικά δεκαετία του 70, αρχές της δεκαετίας του 70. Και στο φεστιβάλ όμως του Λονδίνου προβλήθηκε η κόπια που είχε προβληθεί και στις Κάνες. Μετά όμως βγήκε στις αίθουσες τις Αγγλικές, η μικρότερη δυστυχώς. Μετά στην Ελλάδα προβλήθηκε τη δεύτερη φορά, νομίζω πριν από κάποια χρόνια, όταν βγήκε ολοκληρωμένη στα 200 του λεπτά και τώρα υπάρχει και προβάλλεται βέβαια παντού. Αλλά τα πρώτα χρόνια δυστυχώς την είχαν περιορίσει και γι' αυτό η παρέμβαση της γραφειοκρατίας της Ρώσικης, η οποία αυτή η γραφειοκρατία πράγματι ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο την εποχή, όπως και ο Μιχαήλ Ρομ που ήταν εκεί, ο οποίος είχε κάνει και για μένα μια από τις καλύτερες ταινίες που και σήμερα παραμένει για μένα από τις καλύτερες σύγχρονες ρώσικες ταινίες, στις 9 μέρες ενός χρόνου, που πέρασε ακριβώς νομίζω εξαιτίας της περίοδου του Χρουτσόφ, με διάφορο όπως γιατί είναι μια πολύ μοντέρνα μέσα, εκτυλίσσεται, δεν ξέρω ποιος έχουν δει την ταινία αυτή, εκτυλίσσεται στη Σιβηρία σε ένα εργοστάσιο πυρηνικό και βάζει θέματα τα οποία ήταν πολύ τολμηρά για την εποχή και βάζει ένα έρωτα που
τρία άτομα, δύο άντρες που αγαπούν την ίδια γυναίκα, θέματα που δεν ήταν στα ρώσικα για την Ρωσία τότε, ας πούμε, να κανείς να ασχοληθεί μαζί με αυτά με τέτοιο τρόπο. Πολύ μοντέρνα, πολύ αντωνιονική ταινία θα έλεγα, η οποία τότε πέρασε και ήταν και ο Μιχαήλ Ρον παρόν εκείνο το βράδυ σε άλλο τραπέζι. Τον γνώρισα την επόμενη μέρα και κουβεντιάσαμε λίγο. Αργότερα το ξανασυνάντησα στο φεστιβάλ της Λειψίας του, ήταν το ντοκιμαντέρ, όπου είχε παρουσιάσει τον συνηθισμένο φασισμό που προβλήθηκε και εδώ. Και οι 9 μέρες ενός χρόνου προβλήθηκαν στην Ελλάδα τότε, βγήκαν λίγο πριν τη δικτατορία. Και ήταν αυτοί όλοι οι άνθρωποι της περίοδου αυτής που ήθελαν να δώσουν κάτι καινούριο, με καινούρια μέσα. Και θα έλεγα ότι ο Ταρκός σχεδέα πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. Αλλά είναι για μένα ένας σκηνοθέτης. Δηλαδή υπάρχουν σκηνοθέτες, υπάρχουν όπως ξέρουμε όλοι χιλιάδες όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν και μερικές εκατοντάδες που είναι πάρα πολύ καλοί σκηνοθέτες. Και υπάρχουν πολλοί λίγοι όμως που είναι και σκηνοθέτες και ποιητές του κινηματογράφου. Λοιπόν, ο Ταρκόφσκι είναι ανάμεσα στους 10-15 ποιητές, ίσως και ο πρώτος για πολλούς από εμάς, αλλά σίγουρα στους πρώτους 10-15, που πράγματι έδωσαν στον κινηματογράφο πέρα από τη θεματική κλπ. Έκαναν την εικόνα κάτι άλλο. Την έδωσαν, βρήκαν την αληθινή της ποιήση. Δεν είναι δηλαδή η ποιήση που λένε ορισμένοι. Εγώ θυμάμαι σε ένα φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα που είχα πάει, από δεκαετία του 60, είχε ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε κάτι ήλιο, κάτι δύση του ήλιου, και αρχίσαν και χειροκροτούσαν όλοι και βλέπανε κάτι το μαγικό. Που ήταν ένα καρτ ποστάλ πράγμα. Λοιπόν, για πολλούς αυτή ήταν η ποιήση του κινηματογράφου. Η ποιήση δεν είναι αυτό το πράγμα. Η ποιήση ακριβώς είναι να δεις μια ταινία του Αρκόσκη, το κομμάτι που είδαμε εδώ από τον Καθρέφτη ή αργότερα το Στάλκερ. Όλες οι ταινίες δεν είναι μία-μία. Ο καθένας έχει τη δική του προτίμηση από τις 7 ταινίες που έχει κάνει, αλλά όλες είναι πράγματι ταινίες ποιητικές και ταινίες που βάζουν αυτά τα προβλήματα, το θέμα της πίστης. Επίσης, ακόμα είναι και το έργο του, θα έλεγα, ότι είτε για ένα χριστιανό που έχει την πίστη αυτή, είτε για ένα μωαμεθανό, είτε για ένα βουδιστή, είτε και ένα άθεο, ο οποίος πιστεύει σε κάτι άλλο, πιστεύει στον άνθρωπο, στη δύναμη του ανθρώπου, στη φύση, οτιδήποτε. Τον συγκινούν, γιατί καταλαβαίνει τι θα πει πίστη και τι θα πει αγώνας για να κρατήσεις αυτή την πίστη, να την επιβάλλεις και να ζήσεις με αυτή. Αυτά. Νομίζω τώρα να ακούσουμε και κάτι περισσότερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μικελίδη για αυτή τη βουτιά στο παρελθόν. Παρότι θυμήθηκε πολύ παλιές ιστορίες, είναι ένας νέος άνθρωπος, όπως βλέπετε. Να δώσουμε το λόγο τώρα και στον πατέρα Σταμάτιο, να μας κάνει και εκείνος έτσι, ένα περίγραμμα. Είστε μάλλον ο μόνος που δεν είστε κινηματογραφιστή, δεν έχετε σχέση με τον κινηματογράφο εδώ, έτσι. Δυστυχώς. Αλλά όμως έχετε σχέση με την τέχνη, με την ομορφιά, να το πω, έτσι. Να σας ακούσουμε. Καλησπέρα, καλή χρονιά, ευλογημένη. Ήταν τόσο ωραία αυτά που υπόθηκαν που σχεδόν με καλύπτουν εντελώς και δεν ξέρω αν κάτι θα έχω να πω. Και επίσης να με συγχωρήσετε που δεν έχω την εξοικείωση, ας πούμε, που προϋποτίθεται για να μιλήσει κανείς για τον κινηματογράφο. Εγώ θα ψελίσω ότι ήταν ρηξικέλευτος επειδή έφερε μια ρήξη με τη σοβιετική τέχνη του κινηματογράφου. Δηλαδή χτύπησε και κατέριψε τον ολοκληρωτισμό και την μονολυθικότητα της στρατευμένης τέχνης. Δημιούργησε ένα νέο κίνημα και κυρίως δημιούργησε μια καινούρια γλώσσα, ένα γλωσσάρι, ένα λαγκάζ, ας πούμε, για να μιλήσει αυτή η τέχνη, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αλεκτική και ως προς αυτό συγγενεύει με τη Θεία Λειτουργία μας, η οποία έχει και λόγια και ο λόγος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ταυτόχρονα έχει κινήσεις, έχει τις σιλουέτες των ιερέων, των ψαλτών και τα δρόμενα που γίνονται και είναι ντυμένη κατά τέτοιο τρόπο και τα ιερά σκεύη είναι από
τίμια υλικά όπως είναι ο Χριστός, ο Άργυρος, και μας μεταφέρουν μια εικόνα περισσότερο αυτού που έρχεται, δηλαδή που είναι η Βασιλεία του Θεού, παρά κάποιες ιδέες ή κάποια ιδεολογία ή ιδεολογήματα. Λοιπόν, ο Ταρκόφσκι κατέληψε τα άλλα και έφερε αυτή την καινούργια γλώσσα. Εγώ νομίζω ότι εσείς θα λέγατε και για την ιστορία, και πήρα, επειδή δεν την ξέρω την ιστορία του κινηματογράφου, πήρα από το φίλο μου τον πατέρα Πέτρο Μινόπετρο ορισμένα στοιχεία για αυτή την ομάδα που ήταν μαζί με τον Τσαρκόφσκι, που νομίζω έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο Χοντζαλόφσκι, που έγραψε το σενάριο μαζί με τον Ρουμπλιόφ, μαζί με τον Τσαρκόφσκι για τον Ρουμπλιόφ. Ο Μιχάλκοφ, που είδα και εγώ κάτι στην τηλεόραση, είναι φοβερός. Αυτός δεν ήταν που παρουσίαζε μουσεία και έργα τέχνης με ένα όμως πολύ ζωντανό τρόπο. Σοκούρο. Όχι, για το Μιχάλη. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Ήταν ο συνεργάτης. Ο Γεωργιανός Ιωσελιάνη, ο Παρατζάνοφ, και εκτός από αυτούς τους πέντε ήταν και μια γυναίκα, η Μουράτοβα, και ο Κόζιντζερ. Αυτοί λοιπόν δημιούργησαν τον μετά τον σοσιαλιστικό κινηματογράφο. Αυτά ως προς τη σχέση του Ταρκόφσκι με την ρωσική τέχνη. Ως προς τη σχέση με την παγκόσμια τέχνη, με τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ανήκει στο μοντερνισμό, έχει πολλά κοινά, ξέρω εγώ, έχει μεγάλη σχέση με τον Μπέρκμαν, τον Αντωνιόνι και τον Φελίνι, και όλοι αυτοί έκαναν μια παγκόσμια τομή στον κινηματογράφο. Αλλά λέγεται ότι κάποια φορά ήταν σε ένα καφέ κάπου ο Ταρκόφσκι, κύριε Μικελίδη, διορθώστε με, μπορεί να μην ήταν έτσι, αλλά έτσι το βρήκα κάπου, συζητάγανε ο Κουροσάβα, ο Ταρκόφσκι και ο Σάζι Ατζίτ Ράι, ένας Ινδός. Μεγάλη, ας πούμε, η μύθεη του κινηματογράφου, και στο τέλος της συζητήσεως αυτοί και οι τρεις, οι δύο δηλαδή που δεν ήταν ο Ταρκόφσκι, παραδέχτηκαν ότι ο καλύτερος σκηνοθέτης της εποχής είναι ο Ταρκόφσκι. Ως προς τις πνευματικές προϋποθέσεις, τώρα, από πού αντλεί. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι η μητέρα του βοήθησε να βαφτιστεί. Μπορεί να ήταν δύσκολο αυτό εκείνα τα χρόνια στη Ρωσία. Η αδερφή του, η Μαρίνα, που τον αγαπούσε πολύ και μαζί πολλά πράγματα ζήσανε, μοιραζόντουσαν δηλαδή εμπειρίες, αδερφός και αδερφή, λέει ότι τον επηρέασαν οι Ρώσοι διανοούμενοι, όπως ο Παύλος Ευδοκίμοφ. Για να καταλάβει κανείς τον Ταρκόφσκι, νομίζω ότι πρέπει, εκτός άλλες αντένες που πρέπει να έχει, θα ήταν καλό αν είχε ζήσει σε ένα κομμουνιστικό ή ημικομμουνιστικό κράτος. Γιατί θα καταλάβαινε πως αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν από αυτά τα κράτη, το ημικομμουνιστικό εννοώ τη Σερβία, που ξέρω πως ήταν και έζησα με την περίοδο του Τίτο και την περίοδο μετά από τον Τίτο, εκεί στο Βελιγράδι και σε χωριά και με απλούς άνθρωπους, και τα κομμουνιστικά κράτη είναι όλα τα κομμουνιστικά κράτη. Λοιπόν, αν έχει ζήσει κανείς σε ένα τέτοιο κράτος, μπορεί να αισθανθεί αυτή τη ρήψα που όταν έπεσε αυτό το καθεστώς γεννήθηκε στους ανθρώπους, να γευθούμε την πίστη, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, κάτι υπάρχει. Και όταν μας διδάσκανε αθεϊσμό στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, εμείς κάτι καταλαβαίναμε. Θυμάμαι ένα φίλο μου που μου έλεγε, άντε μωρέ βλακίες που μας λένε νους υγιής εν σώματι υγιή, μα υπάρχει και κάτι άλλο στον άνθρωπο. Αν το άκουγε ένας Έλληνας, βέβαια, που αυτός το έχει γράψει το νους υγιής και τα λοιπά, θα αντιδρούσε. Αλλά αν καταλάβαινε τι εννοούσε αυτός ο άνθρωπος, ότι μας έχουν ζαλίσει με το υλισμό και τα λοιπά, οπότε θα καταλαβαίναμε έτσι τι σημαίνει να απορρίπτει ένας τέτοιος άνθρωπος τον αθεϊσμό και να μπαίνει μέσα σε μια κατάσταση που θα τη δούμε σε λίγο, έτσι θα προσπαθήσω. Τι είναι αυτή η δίψα για κάτι
που δεν είναι ανάγκη να το πάρουμε εξ αρχής ότι είναι ορθόδοξο χριστιανικό, δηλαδή να κρατάμε έτσι κάποιες ψυχραιμίες. Άνθρωποι που ήταν υποχρεωμένοι να ζήσουν, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να είναι όλοι αυτοί άθεοι, δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι και αυτή η ορθοδοξία, αλλά είναι κάτι που τους λέει πολλά πράγματα και τους ξυπνάει πάρα πολλά μέσα τους. Αλλά ταυτόχρονα και η δυσιδαιμονία μπαίνει μέσα εκεί. Και θα μπορούσα να παραβάλω τον Ταρκόφσκι με τον Βασίλη Καντίνσκι, που μέσα στη ζωγραφία του έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τους λαούς τους Ρώσικους που είχαν ήθη έθιμα, κάτι φορεσιές με προβιές, με δέρματα κτλ. Κάτι μυστικισμούς, γιατί έχει μυστικισμό και ο Ταρκόφσκι, έχει και σκοτεινό κόσμο. Και επομένως οι πνευματικές του προϋποθέσεις είναι πολλές και πολυπίκυλες και πολυδιάστατες. Δεν θα ήταν, ας πούμε, τίμιο και σωστό να τον δούμε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε από ένα κομμουνισμό άθεο και έγινε ένας ορθόδοξος σκηνοθέτης. Το μαρτυρολόγιο τώρα, το ημερολόγιο του, το οποίο ο ίδιος το ονομάζει μαρτυρολόγιο και έχει μέσα και σχεδιάκια του και γράφει. Γράφει ακατέργαστα, έτσι, με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, αυτιασίδωτα, και από εκεί μέσα βγαίνει ότι ήταν και μοναχικός άνθρωπος, αλλά και κάποια πράγματα που λέει ενάντια στην καλοπέραση. Λέει, ας πούμε, ότι πολύ γρήγορα ο άνθρωπος αγάπησε την καλοπέραση και δέθηκε πολύ μαζί της και σαν να λέει, δηλαδή, ότι άρχισε να αλωτριώνεται από αυτό. Ως προς την γλώσσα την κινηματογραφική που είπα ότι έφερε μια καινούργια γλώσσα. Συγχωρέστε με, θα είναι σαν του δημοτικού πράγματα αυτά που θα πω. Εγώ, ας πούμε, είχα γράψει να πω ότι ο χρόνος εκεί κινείται κατά τέτοιο τρόπο που είναι ανθρώπινος. Κύριε Μικελίδη, εσύ το είπες ότι η κάμερα, ας πούμε, είναι στο επίπεδο, στο ύψος του ανθρώπου. Αλλά είναι σαν ανθρώπινος, αλλά ο χρόνος κάποιων ανθρώπων που ζουν την αιωνιότητα, δηλαδή δεν είναι με το ρολόι στο χέρι. Και αυτό, και μόνο αυτό νομίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί οι εικαστικές τέχνες, όπως είναι και ο κινηματογραφικός και η ζωγραφική, με το χρόνο και με το χώρο κυρίως με αυτά ασχολούνται, και είναι πολύ δύσκολο, ενώ είναι οπτικές τέχνες, εικαστικές τέχνες, να μας δώσουν το αίσθημα του χρόνου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ποιητικότητα αυτού του χρόνου που βγάζει στις ταινίες του ο Ταρκόφσκι η ανθρώπινη ομιλία. Έχει ένα μαγικό τρόπο να βάζει κάποιες μακρινές συζητήσεις. Μετά κάτι άλλο, ξέρω, να μιλάνε κάποιοι πιο κοντά. Και νομίζω πως αυτό δίνει πολύ ποιητικότητα στον τρόπο που χειρίζεται, που παρουσιάζει τον χρόνο. Το φως τώρα είναι σκέτη ποίηση και εγώ δεν είχα άλλη λέξη να πω από ποίηση και επαναλαμβάνω τα ίδια που είπατε. Αλλά πρέπει τώρα να πούμε κάποια ειδοποιώ διαφορά της ποιητικότητας, ας πούμε, του Ταρκόφσκι από άλλων ζωγράφων, άλλων καλλιτεχνών την ποιητικότητα. Ερασιτεχνικά εντελώς θα έλεγα ότι έχει το μυστήριο. Δηλαδή, από τη στιγμή που αρχίζει και γυρνάει μία ταινία, από τη στιγμή που παρουσιάζει έναν ήρωα, δεύτερο ήρωα, από τη στιγμή που παρουσιάζει ένα δάσος, ένα τοπίο, είδαμε εδώ το δάσος που έκανε ένα γύρισμα σαν, ας πούμε, οι φτέρες να περπατάγανε προς τα δεξιά ενώ τα ψηλά δέντρα μένανε ή ακίνητα ή πηγαίνανε αριστερά. Έχει αφενός αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους μεγάλους εικαστικούς, με πρώτο και καλύτερο για την ζωγραφική τον Van Gogh.
την προσωποποίηση. Δηλαδή, ο Van Gogh όταν ζωγράφιζε αυτά τα άρβυλα, τα έβλεπε σαν να είναι πρόσωπα. Δηλαδή, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος περπάτησε πολύ, δούλεψε πολύ, κουράστηκε, σκίστηκε η επιδερμίδα του, γέμισε με ρητίδες, έτσι και τα άρβυλα αυτά. Και έγραφε στον αδελφό του τον Ντεό ότι λυπάμαι αυτά τα άλογα, τα καημένα που είναι του Δήμου για τα σκουπιδιάρικα κάρα, τα οποία είναι ετοιμοθάνατα και τα έχουν κηρυγμένα κάπου σε μια άκρη στο χωριό και είναι ψωραλαία και περιμένουν το θάνατο. Λοιπόν, αυτή η φθορά, αυτός ο πόνος που αναφέρατε, όλα ό,τι λέω είναι από εσάς. Έχουν γεννηθεί στο έργο του Ταρκόφσκι και του Van Gogh από την προσωποποίηση, δηλαδή ότι βλέπει και τα άψυχα σαν έμψυχα. Θυμηθείτε αυτή τη λέξη που λέει η γραφή όταν ο Θεός δημιουργούσε τον κόσμο μέσα σε αυτή την ωραία και απλή διήγηση και λέει έγιναν εις ψυχήν ζώσαν. Ψυχή ζώσα. Δηλαδή το πόσο διαφέρει το ζωντανό από το μη ζωντανό και μετά αν προχωρήσουμε το πρόσωπο από τα ζώα και από την υπόλοιπη φύση. Λοιπόν, η προσωποποίηση, πώς να πούμε τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα. Εγώ νομίζω ότι και όταν δείχνει αυτά τα νερά, κυλάνε νερά, δείχνει τώρα τον βυθό των νερών αυτών, του ριακιού αυτού. Είναι μέσα εκεί κάποια φυλλαράκια, είναι κάποιες βρωμίες, είναι κάποια παλιά πράγματα, κάποια αντικείμενα. Ξαφνικά η ροή του νερού παρασύρει κάτι κτλ. Σαν να περιμένει την ώρα του για να περπατήσει, σαν να, δηλαδή έχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε επακριβώς, ούτε μπορώ να σας πείσω και μπορείτε να κατηγορήσετε ότι ας πούμε τώρα λέω λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εγώ τελευταίων αυτό έπιασα, αυτό κατάλαβα, ότι έχει μια ποιητικότητα αυτό το φως και έχει το στοιχείο, η ποιητικότητα αυτή της προσωποποίησης και του ότι αναζητάτε παντού κάτι άλλο από αυτό που είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτό το ποτήρι δεν είναι ένα ακίνητο ποτήρι που είναι βαρύ και ακουμπάει πάνω στο τραπέζι, αλλά το κοιτάει το κοριτσάκι στο στάλκερ και αρχίζει το ποτήρι και κουνιέται. Γιατί πώς του ήρθε να το κάνει αυτό το πράγμα. Λέω εγώ ότι δεν είναι για άλλο λόγο παρά επειδή μπορεί να είναι και για χίλιους άλλους λόγους, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι θέλει να πει ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι μόνο του. Μην νομίζεις ότι ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Και εμένα, επειδή είμαι θεολόγος, πάει το μυαλό μου στους πατέρες που λέγανε, πώς λέει ο Άγιος Μάξιμος, πώς γνωρίζει τα όντα ο Θεός. Και απαντάει, θα κουφαθείς εσύ που σου αρέσει να το ως ίδια θελήματα. Δηλαδή, αφού τα έφτιαξε και τα θέλησε για να τα φτιάξει, τα ξέρει από μέσα, όπως αυτός θέλησε, έτσι έγιναν. Λοιπόν, βλέπει το θέλημα του. Σε αγάπησε όταν δεν υπήρχες, σε έφτιαξε και σε ξέρει όπως σε έφτιαξε. Είσαι το θέλημα του. Τι ωραίο πράγμα να αισθάνομαι ότι είμαι το θέλημα του Θεού, Όπως θέλησε, με έπλασε. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία απάντηση στο υλισμό. Να πω και το 1902 με 1905, ήταν τρεις χρονιές. Ωραία χρόνια πέρασαμε τότε. όπου γινόταν κάθε χρόνο και μια παγκόσμια ανακάλυψη μεγάλη. Η δομή του ηλεκτρονίου, η ακτίνες Χ, Ρέντγεν κτλ. Λοιπόν, τότε πριν γίνουν οι ανακαλύψεις αυτές, δηλαδή τελειώνοντας ο 19ος και μπαίνοντας ο 20ος αιώνας, επικρατούσε ένας χονδροειδής για μας σήμερα υλισμός. Δηλαδή, ό,τι δεν φαίνεται, δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Ρέντγκεν, οι γιατροί ενθουσιάστηκαν, οι ακτινολόγοι τους ταράξαν στις φωτογραφίες, τραβάγανε το μπρέμα, τραβάγανε το σηκώτη, βλέπανε τα πάντα και μετά αρχίσαν αθρώοι θάνατοι ακτινολόγων, διότι δεν ήξεραν τότε οι άνθρωποι ότι αυτές οι ακτίνες σκοτώνουν. Και τότε καταλάβανε ότι δεν είναι αληθινό το αξίωμα ότι ό,τι δεν βλέπουμε δεν υπάρχει, αλλά όχι μόνο υπάρχει, αλλά σε σκοτώνει κιόλα. Δηλαδή δέρνει. Υπάρχουν πράγματα που δεν υπάρχουν, αλλά δέρνουνε. Ναι, φοβερή ιστορία. Για ταινία. Τι ωραία. Ωραία για ταινία. Ναι. Αλλά αυτό οδήγησε μεταξύ και άλλων δεδομένων τον
Πάμπλο Πικάσο στον κυβισμό. Δηλαδή, όταν είδε ακτινογραφία και είδε να υπάρχει το στομάχι, να υπάρχουν οι πλέγονες, να είναι ταυτόχρονα προστίθενται οι πλευρές, τα οστά, η σποδηλική στήλη, σκέφτηκε ότι μπορούμε τον άνθρωπο να τον συνθλίψουμε και να κάνουμε το αποτύπωμά του, και από εκεί ξεκίνησε τον κυβισμό. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα μακρηγόρησα, για να με συγχωρείτε, δεν ήταν στο πρόγραμμα να τα πω, ότι δηλαδή η ποίηση που έχει το φως του Ταρκόφσκι, όπως και όλη του ποιητικότητα, δηλαδή αν πούμε ότι είναι ποιητής και αν πούμε ότι σε όλα του είναι ποιητικός, δεν είναι μόνο το φως, είναι και ο χρόνος, είναι και το φως, είναι και το χρώμα κτλ. Έχει το στοιχείο του μυστηρίου. Δηλαδή οι ήρωες, στο Στάλκερ βέβαια φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά παντού φαίνεται αυτό. Και οι μοναχοί στο μοναστήρι που είναι ο Ρουμπιόφ, έχουν μια μυστικοπάθεια η οποία οφείλεται στο ότι πιστεύουν ότι είναι κάτι πίσω από τα πράγματα, ότι δεν είναι τα πράγματα απλώς αυτό που φαίνεται. Στο Στάλκερ το κοριτσάκι βλέπει το ποτήρι έτσι, και νομίζω τη λέξη ένιγμα, τη λέξη μυστήριο, τη λέξη ερώτημα περί του είναι, πρέπει να τη βάλουμε μέσα στον πυρήνα της ποιητικότητας του Ταρκόφσκι. Σαν αγιογράφος πιστεύω ότι με την αντιγραφή των εικόνων που έφτασε σε πολύ τετριμένο, ας πούμε, επίπεδο, χάσαμε την ποιητικότητα της εικόνος. Και όταν μελετήσει κανείς την ιστορία της τέχνης και δει την ιστορία εξελίξεως της εικονογραφίας, θα δει ότι η εικόνα ξεκίνησε σαν ένα σκύρτημα της καρδιάς, σαν μια νέα γλώσσα της ζωγραφικής, ξεκίνησε σαν η έκπληξη, ξεκίνησε σαν το θαύμα που θαυμάζουν τα χερουβίμια και τα σεραφείμια όταν βλέπουν τη δόξα του Θεού να αποκαλύπτεται με διάφορες, ας το πούμε, οπτικές γωνίες. Δεν στέκει αυτό για την άνω ζωή, αλλά τέλος πάντων το είπα ανθρώπινα, και ξεσπάνε στη γραυγή Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δηλαδή κάθε στιγμή που βλέπουν και άλλους ηρυδισμούς του Θείου Ακτίστου Φώτος, ξεσπάνε σε αυτόν τον ενθουσιασμό με τη λέξη Άγιος που σημαίνει ο ξεχωριστός. Δηλαδή, σαν να λέμε απίθανο αυτό. Όπω και αυτό απίθανο, και το άλλο απίθανο. Και Άγιος ο Πατήρ, Άγιος ο Υιός, Άγιος το Άγιο Πνεύμα. Το χρώμα του Ρουμπιόφ στην ταινία, το χρώμα του Ταρκόφσκι στην ταινία του Ρουμπιόφ, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι και ευανάγνωστο. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι γραμμένη με ασπρόμαυρο φίλμ. Και μόλις τελειώνει και αρχίζει αυτός ο δοξασμός ο θεϊκός, μπαίνουν, γεμίζει όλη η οθόνη από εικόνες του Ρουμπιόφ, οι οποίες αποδίδονται έχρωμες. Έτσι βάζει, ας πούμε, το χρώμα σαν ένα γλωσσάρι για να πει τι θα πει αιωνιότητα και παράδεισος και βασιλεία του Θεού, σε αντίθεση με την μαυρόσπρη ιστορία της ζωής μας. Και όλα αυτά είναι ένας, ας το πούμε, στη γλώσσα των ιστορικών και κριτικών της τέχνης, ένας σουρεαλισμός, δηλαδή ένας υπερπραγματισμός, που δείχνει ότι ο Ταρκόφσκι αναμετριέται με το πεπρωμένο, είναι ένας άνθρωπος πολύ του πεπρωμένου, είναι ένας άνθρωπος πονεμένος ο ίδιος, είναι ένας μάρτυρας που έγραψε το μαρτυρολόγιο, είναι ένας άνθρωπος που έχει διαρωτηθεί αυτό το μεγάλο ερώτημα, ο πόνος, γιατί να είναι ο πόνος, γιατί να υποφέρουν έτσι οι άνθρωποι κτλ. Γιατί να μην μπορούμε να βρούμε αυτή την κοινωνία, τέλος πάντων, που προσπαθούμε άλλοι με το να έχουμε υπερκατανάλωση και άλλοι με το να έχουμε γκούλαγκ, να βρει έναν τρόπο ανθρώπινο για να ζήσουμε. Λοιπόν, αναμετρείται με το πεπρωμένο συνέχεια και το τρυπάει να δει τι είναι από πίσω από τα πράγματα. Λοιπόν, και τώρα να έρθουμε στον άνθρωπο του Ταρκόφσκι. Θα μπορούσαμε να κάναμε μια αντιπαραβολή τους ανθρώπους, δηλαδή τους ήρωες του Ντοστογεύσκη προς τους ήρωες του Ταρκόφσκι. Λοιπόν, οι άνθρωποι, οι ήρωες του Ντοστογεύσκη, νομίζω θεολογούν και περί του Θεού και περί του Διαβόλου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια εποχή που για την εποχή εκείνη ο Θεός ήταν αυτονόητος. Και οι άνθρωποι, οι ήρωες του Ταρκόφσκι, έχουν αυτή την ποίηση να μην μιλάνε για Θεό, να μην μιλάνε και πολύ, και εκεί που τελειώνει η ιστορία με την καμπάνα βάζει έναν Ιταλό να παρλάρει
για να δείξει την αντίθεση προς τους δικούς του ήρωες, νομίζω. Και δεν είναι, ας πούμε, αυτός που θα έλεγε, όπως ο Ντοστογεύσκη, ότι είμαι Ορθόδοξος, είμαι ριζορθόδοξος γιατί είμαι Ρώσος, γεννημένος από Ρώσους κτλ. Αλλά οι άνθρωποι του αυτοί, οι ήρωες, συνεχώς θέτουν ερωτήσεις, θέτουν την υποψία για κάτι άλλο. Εμείς το λέμε υποψία για το Θεό. Όπως φαίνεται από το Ρουμπιόφ, από την ταινία Ρουμπιόφ, είναι καθαρό εκεί ότι είναι η ανακάλυψη, η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δια της εικόνας μας εκφράζεται αυτό και ο πρωταγωνιστής είναι εικονογράφος. Αλλά γενικά, ας το πούμε, συνεχώς μας ξυπνάει υποψίες ότι υπάρχει Θεός. Ότι υπάρχει πίσω από τα πράγματα κάτι. Λοιπόν, ο άνθρωπος του, οι ήρωες του έχουν όλα τα κακά, όλες τις αδυναμίες, όλες τις αντιθέσεις, αλλά και όλες τις χάρες που έχει ο άνθρωπος. Στις ταινίες του, μέσα από τέτοιους ήρωες και τέτοιους ανθρώπους, αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος σαν το μεγάλο ένιγμα και η φύση και οι νόμοι της σαν ένα μυστικό. Ότι δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, ότι το μήλο θα πέσει κατά από τη μηλιά. Υπάρχει πίσω από αυτό κάποιο άλλο μυστικό. Το οποίο σύγχρονη επιστήμη έφτασε και να τρελαθεί, ας πούμε, με το ότι πράγματι δεν πέφτει το μήλο ακριβώς κατά από τη μηλιά. Δεν ξέρουμε και πού θα πέσει, δεν ξέρουμε πού είναι το ηλεκτρόνιο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα, λέμε. Και ούτε και μπορούμε, λέμε, ας πούμε, ο νόμος της παγκοσμίου έλξης. Δεν μπορείς όμως να το βρει η επιστήμη τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει δέσει η γη τη Σελήνη με ένα σκηνή και τη γυρνάει γύρω-γύρω της. Δεν υπάρχει αυτό το σκηνή. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την πολυλογία και τελειώνω με τη θρησκεία, ξέρω εγώ, ή τη φιλοσοφία ή τη θεολογία του Ταρκόφσκη. Νομίζω ο Μπέρκμαν υπάρχει μέσα στον Ταρκόφσκη. Τώρα μετά θα γίνει συζήτηση και μπορείτε να τα πείτε ότι δεν είναι σωστά αυτά. Πόσο ξέρω εγώ τον Μπέρκμαν και πόσο ξέρω, έχω δει, ας πούμε, τρεις ταινίες του Μπέρκμαν και του Ταρκόφσκη αξιώθηκα να δω πολλές. Αλλά κατά θεία συγκυρία. Λοιπόν, ότι έχει μέσα και πολλά λαογραφικά στοιχεία, στην καλύτερη περίπτωση, ρωσικών φυλών. Σκεφτείτε ότι όλη η αχανής έκταση της Ρωσίας ήταν γεμάτη από μικρές φυλές. Οι Σλάβοι γενικά δεν έφτιαξαν τις πόλεις όπως οι Έλληνες την πόλη. Και όταν γίνανε χριστιανοί, κάθε συνοικία στην αχανή ρωσική έκταση είχε και μια άλλη αντίληψη περί του δόγματος της Αγίας Τριάδος. Και τότε ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέτης πήρε τον Ανδρέα Ρουμπιόφ, που μετά έγινε Άγιος, από τη Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας και από όλη την Ορθοδοξία. Και πήγανε λοιπόν και έφτιαξε την εικόνα αυτή που μας δείξατε, την Αγία Τριάδα, για να τη δείχνουν οι ιερείς, οι Ιεραπόστολοι, και να καταλαβαίνει κάπως ο λαός ποιο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, έχει δυσιδαιμονίες, έχει μυστικισμό και νομίζω ότι μέσα στη γοητεία του Ταρκόφσκη υπάρχει και το σκοτάδι. Μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Όταν λέω το σκοτάδι, το λέω με την έννοια που θα το έλεγα για τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς. Από τα ημερολόγια που είχε αφήσει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς και από τον τρόπο που έγραφε για τον Χριστό, ότι ή ο Χριστός ή δεν αξίζει τίποτα, να πάνε να χάθουν όλα, και έτσι το λέει με πάθος, και αν δεν υπάρχει ο Χριστός δεν έχει νόημα τίποτα, και να καταστραφεί και η γη και να καταστραφούν και τα πάντα. Δεν θέλω να μου μιλάτε για τέχνη, δεν θέλω να μου μιλάτε για αισθητική. Ο Ιουστίνος Πόποβιτς θα λέει αυτά. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχει το σκοτάδι με την καλύτερη έννοια που μπορούσαμε να του δώσουμε. Ότι δηλαδή, ορίστε. Ναι, προάγγελος του φωτός, αλλά που μας τρελαίνει και μας τρομάζει. Γιατί άμα το πούμε προάγγελος, είναι μια διαδικασία που την ξέρουμε και είναι ένα φιλμ που έχουμε μάθει την υπόθεση. Μια ελευθερία σιωπής. Ναι, ή σαν μια αμηχανία. Με ακούτε, αμηχανία του ανθρώπου. Να μην το σβήσουμε αυτή τη λέξη αμηχανία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το ένα ζώο πρέπει να τρώει το άλλο και γιατί πρέπει να πεθαίνουν όλοι. Είναι μια μηχανία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που είναι Ιουστίνος Πόποβιτς, δηλαδή ασκητής, Άγιος, αγαπάει τον Χριστό και ξέρει να λέει ότι ο Χριστός ξέρει γιατί έτσι τα επέτρεψε να γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν,
Πάντως, η πιστικότητα της τέχνης, εκτός από την προσωποποίηση που είπα πριν, έχει και μία γοητεία όταν είναι αληθινή, και είναι αληθινή όταν βάζει και το σκοτάδι μέσα και το μηδέν. Ο πατήρης Νέος Πόποβιτς είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν «Φιλοσοφική γκρεμή» ή «Φιλοσοφικά χάι». Και από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τον Χριστό σαν σωτήρα, κατάλαβα εγώ ότι έφτασε στο χείλος της Αβύσσου, όπως έφτασε εκεί και ο Ντοστογεύσκη, και αυτό τον έκανε τον Ντοστογεύσκη να πει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Και το ίδιο λέει και στα ημερολόγια του ο πατήρ Νέος Πόποβιτς, και λέω ότι αυτό είναι ένα χάρισμα του Ταρκόφσκη, το σκοτάδι, και έχει μέσα και το φως που πήρε από το βάπτισμά του, έχει το φως από την ομορφιά που ο Θεός σκόρπισε στην πλάση, αλλά έχει και το φως κυρίως το εσχατολογικό, όπως είδαμε στην ταινία του Ταρκόφσκη. Τέλος πάντων, υπάρχουν στην ποιητική γλώσσα που ανέπτυξε, και είναι απίθανη ποιητική γλώσσα, συμμετέχουν στο να αρθρωθεί αυτή η ποιητική γλώσσα πολλά στοιχεία συμβολικά, λαογραφικά, δυσιδαιμονικά, μαύρα, σκούρα, σκοτεινά, δαιμονικά. Έχει την ειλικρίνη να δείξει, ας πούμε, αυτό το μοναχό, τον Ανδρέη Λουμπιόφ, να περνάει το φοβερό πειρασμό όταν βλέπει το λαό να γιορτάζει τις γιορτές τις παγανιστικές. Τον πειρασμό της σάρκας, τον πειρασμό της ειδωλολατρίας, ας πούμε. Και υπάρχει επίσης υπαρξιακό στοιχείο σε αυτή τη γλώσσα του, φιλοσοφικό, ανθρωπιστικό και πάρα πολύ χριστιανικό. Τώρα δεν ξέρω αυτά τα δύο μεγέθη αν μπορούν να αντιπαραβληθούν. Όπως, ας πούμε, ο δικός μας ο Ελίτης παίρνει το άξιο νεστή, παίρνει ένα σωρό εκκλησιαστικές εκφράσεις και κάνει ποίηση, αλλά με δική του ποιητική γλώσσα, δεν αντιγράφει, ας πούμε, τις εκκλησίες, απλώς εμπνέεται από την εκκλησιαστική γλώσσα. Έτσι και ο Ταρκόφσκι εμπνέεται από τον χριστιανισμό, και σε ορισμένες στιγμές βλέπουμε αυτό να είναι πάρα πολύ διακριτικό, δηλαδή να είναι ο τρόπος που αντιδράει ένας άνθρωπος σιωπηλά, ο τρόπος που αντιδράει ένας άνθρωπος με υπομονή, που δεν είναι ανυπόμονος, που δεν τα θέλει όλα να τα έχει στο πιάτο, αλλά άλλοτε εκφράζεται πολύ θεολογικά, πολύ καθαρά, πολύ εκκλησιαστικά και πολύ λειτουργικά. Η αδερφή του, η Μαρίνα, έλεγε ότι το έργο του Λουμπιόφ είναι, λέει, το έργο ζωής του. Υποθέτω ότι το λέει έτσι κάπως αλληγορικά, ότι δηλαδή διατρέχει αυτός ο προβληματισμός όλη του τη ζωή, και όλα τα άλλα καθέκαστα έργα δεν είναι παρά, ας πούμε, κεφάλαια, ξέρω εγώ, περικοπές του κύριου έργου που είναι ο Λουμπιόφ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα εμβληματικό έργο, και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι και με την εικόνα έχει πολλά κοινά, τα οποία θα θέλαμε να μιλήσουμε ειδικά με θέμα αυτό κάποια άλλη φορά, αλλά πάντως ότι μας βοηθάει ο Ταρκόφσκι να καταλάβουμε ότι και εμείς οι αγιογράφοι που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε το Θεό ως άνθρωπο, τον Χριστό, εμείς χάσουμε την ποιητικότητα. Έχουμε όλη η κοινωνία χάσει την ποιητικότητα των πραγμάτων. Εμπνευστούμε και παραδειγματιστούμε και εμείς οι αγιογράφοι να πάρουμε κάτι από την ποιητικότητα της γλώσσας του Ταρκόφσκι.